Τσουνάμι αγάπης από δημότες που περίμεναν καρτερικά για να δώσουν αίμα σε κινητή μονάδα αιμοδοσίας στη Λότζια, μετά και το σχετικό κάλεσμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, το οποίο κινητοποιήθηκε πλήρως τις κρίσιμες αυτές στιγμές για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη περίθαλψη των τραυματιών του πολύ νεκρού δυστυχήματος Ατέμπι. Πραγματικά νιώθω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή κάλυψη ανάγκης. Αιμοδοτικά είναι ένας μεγάλος συμβολισμός, είναι μια νέα γενιά αιμοδοτών που έχει γεννηθεί μέσα από αυτά τα συντρίμια. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ήρθα για να δώσω αίμα και έχω ακούσει ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες επιτοπλίστων. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να δώσουμε για πάνε ενδεχόμενο ακόμη και για τους ανθρώπους που δεν είναι στο ατύχημα και χρειάζονται. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πλέον τι να περιμένω αυτή τη χώρα. Και εγώ θα μπορούσα να βρίσκομαι κάλλιστα στη θέση αυτών των παιδιών στο δυστύχημα, τρομάζω πάρα πολύ και εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά το γεγονός ότι έχει καλυφθεί η ανάγκη δεν σημαίνει κάτι, μπορεί όπως είπατε και εσείς να κάθε στιγμή να κάτι να γίνει και να χρειαστεί ακόμα περισσότερο αίμα και αυτά. Και εμείς όπως μπορούμε βάζουμε το δικό μας λιθαράκι πάνω στην προσπάθεια. Ουρές αλληλεγγύης έξω από τη Λότζια, με την αιμοδοσία να ξεπερνά κάθε ρεκόρ, όπως δήλωσε η πρόεδρος του Αιματοκρήτη, η οποία παράλληλα έκανε λόγο για μια συγκινητική προσφορά, κυρίως από νέους ανθρώπους. Ήδη ξεπερνάμε κάθε ρεκόρ, τουλάχιστον για το επίπεδο της Λότζια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που ο κόσμος προσφέρθηκε να δώσει αίμα. Πρέπει όλες τις περιπτώσεις να βοηθάμε, όχι μόνο τώρα στα Τέμπη. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και οι τραυματίες να γυρίσουν στα σπίτια τους. Είναι όντως πολύ συγκινητικό το να έρχονται τόσα άτομα και ιδίως μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα που ήταν κατά το πλήστον φοιτητές. Και προσωπικά τουλάχιστον νιώθω ότι εφόσον μπορώ, είναι και σαν κάπου σαν καθήκον μου να βοηθήσω τον άλλον. Τι εύχεσαι τώρα από εδώ και πέρα? Εύχομαι όποιους είναι υπεύθυνοι γι' αυτό ουσιαστικά να τιμωρηθούν. Εις μνήμη των παιδιών, το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτό. Είμαστε στο φοιτητικό σύλλογο του ΤΕΤΗ και είχε πάρει απόφαση και όλη η σχολή. Το στέλνουμε ομαδικά σε κόσμο και λέμε σε κόσμο να κατέβει να δώσει αίμα. 100 άτομα έδωσαν αίμα, αποδεικνύοντας ότι ο παράγοντας άνθρωπος μπορεί να αποδειχθεί σωτήριος για άλλη μια φορά. Ξεκινήσαμε 9:30 και παρόλο που υπήρχε πολύ έγκαιρα ανακοίνωση ότι οι ανάγκες για τους τραυματίες της τραγωδίας έχουν καλυφθεί, πραγματικά ζούμε σήμερα ένα τσουνάμι αγάπης. Πολύ μεγάλη. Εγώ ήρθα και νωρίτερα, έφυγα και ξαναγύρισα. Ήταν πολύς κόσμος. Πάρα πολύς και είναι ευχάριστο αυτό και μπράβο. Τι λέτε για την τραγωδία σε αυτή? Τι να πω. Δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Απλά να κλαίμε σιωπηλά. Τι να κάνουμε τώρα. Τα παιδιά μας είναι. Παιδιά μας ήταν και αυτά. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ανακοίνωση ότι καλύφθηκαν οι ανάγκες για τους τραυματίες των Τεμπών, πολίτες περίμεναν καρτερικά στη μεγάλη ουρά αγάπης για να προσφέρουν αίμα.